Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο στο μεγάλο κανάλο. Τι βίντεο θα κάνω αυτή τη βδομάδα, τι βίντεο θα κάνω αυτή τη βδομάδα. Επειδή λοιπόν με ρωτήσατε στο Instagram πάρα πολύ για τον Άγιο Ραφαήλ, γιατί βρίσκομαι στη Λέσβο, τέτοια εποχή, σας έκανε εντύπωση, μου ζητήσατε έτσι να σας δείξω λίγο περισσότερο το μοναστήρι, επέλεξα να μην το κάνω, γιατί είναι λίγο πιο προσωπικές οι στιγμές εκεί. Αλλά αποφάσισα να κάνω ένα story time και να σας πω τι είναι αυτό το μοναστήρι για μένα, γιατί έχω αυτή την πνευματική σύνδεση, την οποία έχω αναφέρει και στο παρελθόν σε διάφορες στιγμές και μπορεί να την έχετε ακούσει, και να σας μιλήσω για την πιο τρομακτική ιστορία της ζωής μου που κρύβεται πίσω από αυτή την πνευματική σύνδεση και που δεν σας έχω πει ποτέ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας την πω και αυτήν. Τόσα έχουμε πει, εδώ θα κολλώσουμε. Ούτε καν. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μεγάλο κανάλι και πάμε να πούμε αυτή την τρομακτική ιστορία. Να σας πω καταρχήν για τη σχέση μου με το νησί. Εδώ στη Λέσβο ανήκει το 1 τέταρτο μου. Ένα κομματάκι μου λοιπόν, το 1 τέταρτο της ύπαρξής μου κατάγεται από εδώ, γιατί είναι ο μπαμπάς μου από εδώ, αλλά ο μισός μπαμπάς μου από εδώ, δηλαδή είναι η γιαγιά μου, η μαμά του μπαμπά μου. Οπότε είμαι έτσι συνδεδεμένη ενεργειακά με το νησί λόγω της καταγωγής μου, που ένα κομματάκι μου κατάγεται από εδώ. Πρώτη φορά στο μοναστήρι βρέθηκα σε ηλικία περίπου 11-12 ετών, που είχαμε έρθει για ένα πρόβλημα υγείας της κουμπάρας της μαμάς μου. Η κουμπάρα μας, η μαμά μου, τα παιδιά της και εγώ και ο αδερφός μου. Γυναικόπαιδα λοιπόν, είχαμε πάει στο μοναστήρι. Εγώ σε εκείνη την ηλικία δεν είχα ιδιαίτερη σύνδεση με τη θρησκεία. Ήμουνα και λίγο, όχι μωρέ τώρα, μας τρέχουν στην εκκλησία με το σχολείο, άσε με τώρα που πρέπει να νηστέψω και να κοινωνήσω. Ήμουνα σε αυτή τη φάση. Όπως νομίζω τα περισσότερα παιδιά αυτή τη ηλικία. Δεν θα με κατηγορήσω γι' αυτό, δεν θα αυτομαστιγωθώ. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η θρησκεία, και θεωρούσα και θεωρώ ακόμα και τώρα, η πίστη είναι έτσι πολύ προσωπικό θέμα. Πρέπει ο καθένας να το βιώνει και να το ασπάζεται όπως εκείνος αισθάνεται. Και ότι δεν πρέπει να υποχρεώνουμε κανέναν να κάνει κάτι που δεν θέλει, και ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν και νόημα όταν δεν γίνονται από επιλογή. Μπαίνοντας λοιπόν στο μοναστήρι, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά έτσι που ένιωσα μία σύνδεση και μία πνευματικότητα με κάποιο μέρος. Ήταν πολύ διαφορετικό από τις εκκλησίες που μέχρι τότε είχα πάει, γιατί είχα πάει μόνο σε εκκλησίες. Ήταν πολύ διαφορετική η επαφή μου με τον πάτερ εκεί, με τις μοναχές. Μου φάνηκε ένα μέρος μαγικό και ιδιαίτερο, και μπαίνοντας μέσα δεν ήθελα να φύγω. Και ακούγοντας όλη την ιστορία πίσω από τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Ειρήνη, η οποία κάηκε σε ηλικία 12 ετών. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να σας πω όλη την ιστορία πίσω από αυτό. Μπορείτε όμως να την ψάξετε αν δεν τη γνωρίζετε, και για τους τρεις, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιηθούν περίεργα και γι' αυτό δεν θα το κάνω. Θα σας μιλήσω μόνο για τη δική μου σύνδεση λοιπόν, και μπορείτε να ψάξετε από εκεί και πέρα να μάθετε ό,τι θέλετε. Σας προτείνω παρόλα αυτά να βρεθείτε στο μοναστήρι, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος με μια μαγική ενέργεια που θα τη νιώσεις με το που θα μπεις μέσα. Τότε λοιπόν βρέθηκα για πρώτη φορά στο μοναστήρι. Μετά κατά καιρούς ερχόμασταν, πηγαίναμε και εκεί, πηγαίναμε και σε διάφορα μέρη της Λέσβου, κάνοντας διακοπές. Έχουμε και κάποια οικογένεια εδώ. Μερικούς τους ξέρουμε, μερικούς τους έχουμε χάσει, μερικούς δεν τους ξέρουμε καν, με μερικούς βρισκόμαστε ακόμα. Έχω όμως αυτή τη σύνδεση με το νησί. Το 2001-2002, κάπου εκεί, πέρασε ο μπαμπάς μου ένα πρόβλημα υγείας, μια πνευμονική εμβολή. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά τρόμαξα ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπάκα μου και τον ένα από τους δύο γονείς μου. Οπότε τότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Ραφαήλ και του είπα ότι θα έρχομαι κάθε χρόνο στο μοναστήρι και σε παρακαλώ πρόσεχε τον μπαμπάκα μου. Και από τότε είχα το τάμα μου και ερχόμουν κάθε χρόνο στο μοναστήρι. Οπότε είχα αυτή τη σύνδεση και με κάποιους ανθρώπους μέσα από το μοναστήρι, πνευματική σύνδεση, και με το ίδιο το μέρος όμως και το χώρο. Ένιωθα πάντα ότι αυτή η ενέργεια κάπως με προστατεύει και με προσέχει. Το 2008 λοιπόν, τέλος του 2007, Δεκέμβριο του 2007, μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδί, στο Φίλιππο Ραφαήλ, και θα σας εξηγήσω πώς έχει προκύψει το Ραφαήλ. Γιατί το όνομα που είχαμε αποφασίσει να του δώσουμε ήταν το Φίλιππος, δεν έχει να κάνει με τους παππούδες, μας άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα, και στο Φίλιππος είχαμε καταλήξει. Και πώς προέκυψε λοιπόν το δεύτερο όνομα που πήρε ο Φίλιππος. Λίγο μετά το Πάσχα, έχουμε γυρίσει από Χαλκιδική, έχουμε γιορτάσει εκεί το Πάσχα με το Θοδωρή και φίλους. Εγώ είμαι έγκυος περίπου 5 μηνών στον Φίλιππο. Έχω γυρίσει λοιπόν στο πατρικό μου. Είναι Πάσχα. Ο Θοδωρής έχει φύγει στην Αθήνα γιατί έχει μία εμφάνιση στο Show You Think You Can Dance τότε. Οι γονείς μου έχουν περάσει το Πάσχα τους στο Λιτόχωρο, που είναι το άλλο μας το σπίτι, και ο αδερφός μου είναι και αυτός Χαλκιδική.
δεν έχει γυρίσει ακόμα. Είμαι λοιπόν μόνη μου στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό μου, και γενικά στην πολυκατοικία δεν υπάρχει και κανένας άλλος, γιατί είναι όλοι κάνουν τις διακοπές του Πάσχα. Εμείς είχαμε γυρίσει γιατί έπρεπε να φύγει ο Θοδωρής στην Αθήνα. Οπότε είμαστε μόνοι μας στην πολυκατοικία και αποφασίζω να μαγειρέψω φασολάκια για να φάω. Φασολάκια, γιατί είμαι πάρα πολύ αγκύος και πάρα πολύ ευσυνείδητη και έχω αποφασίσει ότι θέλω να δίνω το καλύτερο στο παιδί μου κτλ. Και βάζω το λάδι στην κατσαρόλα πριν ρίξω το κρεμμύδι να το τσιγαρίσω. Και βάζω το λάδι και το αφήνω στην κατσαρόλα. Και με παίρνει τηλέφωνο η Μερόπη. Δεν την κατηγορώ, απλά το λέω. Και αρχίζουμε τον μπύρι. Και μετά κάτι ακούω από την κουζίνα. Και κάτι περίεργο μου φαίνεται. Και κάτι δεν πολύ πάει καλά. Και σηκώνομαι. Πάω, το νιώθω ότι το λάδι κάπως αντιδράει στη θερμότητα και έτσι όπως έχω πάει τραβάω την κατσαρόλα και παφ, σκάει φωτιά στο πρόσωπό μου, φωτιά κανονική, γιατί αυτό δεν είχα ανοίξει και τον απόρρο φυτήρα και με το που το τράβηξα οξυγονώθηκε κάτι και έσκασε στη μούρη μου, καίγεται το πρόσωπό μου και από την ταραχή μου κοπανάω την κατσαρόλα στο μάτι, πετάγονται και κάποια καυτά λάδια και αυτό συνεχίζει και καίει φωτιά και καίει την κουζίνα. Ανοίγω την πόρτα της μπαλκονόπορτας για να βγάλω την κατσαρόλα στον μπαλκόνι για να μην καεί η κουζίνα και με το που ανοίγω την πόρτα φυσάει και ξανακαίγομαι και την αφήνω με τη φωτιά, την κατσαρόλα, πάνω στο μάτι της κουζίνας. Η κουζίνα συνεχίζει και καίγεται και βγαίνω στο διάδρομο και αρχίζω και φωνάζω βοήθεια σε μια άδεια πολυκατοικία. Για πολύ καλή μου τύχη, σωτήρια για την ακρίβεια, ο παραδιπλανός μας, και εκείνος δεν έχει πάει διακοπές για το Πάσχα, εμφανίζεται, ανοίγει την πόρτα με ένα κολάρο γιατί έχει κάποιο τραυματισμό και έρχεται και με βοηθάει, παίρνει μια κουβέρτα, τη ρίχνει πάνω στην κατσαρόλα, σταματάει, σβήνει τη φωτιά στην κουζίνα, εντάξει έχει καεί ντουλάπια, προφητήρες, αυτά, χαμός, μαύρη κουζίνα, εγώ είμαι σε μια κρίση πανικού, το λες, με παίρνει λοιπόν σηκωτή, με πάει στο νοσοκομείο, εγώ κλαίω, φωνάζω το μωρό μου κτλ. Είμαι μαύρη, με βάζει κατευθείαν βασικά κάτω από κρύο νερό, γιατί έχω εγκάβματα στο πρόσωπό μου, έχουν καεί βλεφαρίδες, φρύδια, μαλλιά, και μετά μου βάζει πεπανθόλ που μαζί με τη στάχτη και τη μαυρίλα γίνεται μια μαύρη μάσκα. Μέχρι εδώ έχει κολλήσει και νυχτικιά πάνω μου από τη φωτιά και γενικά δεν θα μπω σε άλλες περιγραφές, ήδη ήταν too much. Με παίρνει, με πηγαίνει στο νοσοκομείο. Εκεί εγώ τους λέω το μωρό, είμαι έγκυος. Όχι ότι δεν φαινόταν. Φαινόταν πάρα πολύ. Με πηγαίνουν λοιπόν για υπέρηχο κατευθείαν. Βλέπουμε ότι το μωρό είναι πάρα πολύ καλά. Για την ακρίβεια μου λένε κοίτα, χασμουριέται. Και ήταν ο Φίλιππος, τον υπέρηχο καμπρός. Και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, τρεις ευτυχισμένη μετά. Και λέω κοίτα να δεις ρε παιδί μου, που κανονικά θα ήμουν σε κρίση πανικού με το γεγονός αυτό μόνο του. Αλλά επειδή υπήρχε το μωρό, μετά δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Ποια μαλλιά, ποιες βλεφαρίδες, ποια εγκάβματα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχω δευτέρου βαθμού εγκάβματα σε όλο μου το πρόσωπο. Τεράστιες φουσκάλες και αιματώματα παντού. Στα χέρια, στο στέρνο και στο πρόσωπο. Προσπαθώ να τους φέρω τώρα όλους κάπως στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θέλω να τους το πω κιόλας. Στο Θοδωρή εκείνη τη μέρα δεν το λέω καν, γιατί έπρεπε να εμφανιστεί στο So You Think You Can Dance Live. Ήξερε ότι δεν γίνεται να μην εμφανιστεί, οπότε αποφάσισα να μην του το πω και να του πω την επόμενη μέρα δεν έρχεσαι προς τα δόντια βολτούλα έτσι που καθόμαστε στο διαβαλκανικό. Οπότε δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Δυστυχώς σοκαρίστηκε πάρα πολύ, δηλαδή όταν με είδε άρχισε να κλαίει, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Οι γονείς μου είναι στο λιτόχρο και λέω τώρα πώς να τους πω, τι να τους πρωτοπώ, που θα μπουν με στο σπίτι και θα δουν την καμένη κουζίνα και κάπως θα πρέπει να το εξηγήσω όλο αυτό. Ευτυχώς εντωμεταξύ στο νοσοκομείο έχει έρθει και ο ξαδερφός μου, ο οποίος ήταν στην Θεσσαλονίκη και έχω έτσι ένα ψυχολογικό support. Έχω πάρει και τον αδερφό μου, ο οποίος έρχεται άρον-άρον από τη Χαλκιδική. Του το έχω πει έτσι λίγο περιποιημένο. Οπότε γυρνάω στο σπίτι, με γυρνάει ο άνθρωπος και ο ξαδερφός μου μαζί, με γυρνάνε στο σπίτι. Η κουζίνα είναι η μισή καμένη και μαύρο το σπίτι όλο. Οι καπνοί έχουν πάει παντού, δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις με στο σπίτι. Εγώ είμαι μπανταρισμένη, έτσι με γάζει. Σε αυτό το σημείο θα σας δείξω και μία φωτογραφία μετά, κάποιες μέρες μετά, τη μοναδική που υπάρχει, γιατί δεν άφηνα κανένα να με βγάλει φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνεις. Είμαι και σε ένα πανικό για το πώς θα το χειριστώ όλο αυτό. Εκείνη την περίοδο είμαι στον όμορφο κόσμο το πρωί. Είναι η περίοδος που έχω μείνει έγκυος και έχει έρθει και ο Νίκος Μουτσινάς στην εκπομπή. Οπότε έχω τόσο τις δικές μου εμφανίσεις, εμφανίζομαι κάθε Παρασκευή. Οπότε μετά από μια εβδομάδα εγώ πρέπει να βγω στην εκπομπή και είμαι με δευτέρου βαθμού εγκάβματα και δεν ξέρω τι να κάνω. Όσο είμαι στο Διαβαλκανικό εντωμεταξύ,
βλέπω σε ένα μόνιτορ, σε μια τηλεόραση, παίζει η εκπομπή της Χριστίνας Λαμπύρη, το Superstar νομίζω λεγόταν η εκπομπή εκείνη την περίοδο, και βλέπω ένα σούπερ που περνάει από πάνω. Συμβαίνει τώρα, γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με λούζει κρύος υδρότας, οι γονείς μου δεν ξέρουν τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο στο κανάλι, λέω γεια σας, είμαι γνωστή παρουσιάστρια, σας παρακαλώ πολύ μη βγάλετε κάτι τέτοιο γιατί οι γονείς μου δεν ξέρουν τίποτα, θα ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο και προς τιμήν τους, και τόσα χρόνια μετά οφείλω να το πω ότι δεν το παίξανε το θέμα και δεν το βγάλανε και τους ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που είδες πως διαδίδονται, θα μου πεις σε νοσοκομείο πήγες, κούκλα μου, κάποιος το έβλεπε. Ναι, αλλά οι συνάδελφοι το σεβάστηκαν και τους ευχαριστώ πολύ. Και αυτή η ιστορία δεν βγήκε ποτέ, βγαίνει τώρα μέσα από μένα. Όλοι αναρωτιόμαστε τι θα κάνω μετά με το δέρμα μου, πώς θα βγω, τι θα κάνω. Πηγαίνω σε ειδικούς, ρωτάω τι μπορεί να γίνει. Μου λένε ότι κοίταξε να δεις, είναι δευτέρου βαθμού εγκάβματα. Σε 2 χρόνια περίπου θα ξέρουμε τι σημάδι τελικά θα σου μείνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε αυτό φαίνονταν πολύ huge. Όμως μία εβδομάδα μετά τελικά δεν είχα τίποτα. Ξαναβγήκανε αμέσως τα φρύδια, ξαναβγήκαν οι βλεφαρίδες, ξαναβγήκαν τα μαλλιά μου, το δέρμα μου ήταν μια χαρά, μπορούσα να βαφτώ. Οι γιατροί μου είπαν λοιπόν ότι αυτό, επειδή εγώ ήμουν έγκυος, υπήρχε αυτή η υπερλειτουργία των ορμονών και της ανάπλασης κυττάρων, οπότε βοήθησε στην πάρα πολύ γρήγορη επούλωση και αμέσως επανήλθα και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία διαπίστωσα ότι η μέρα που συνέβαιναν όλα αυτά ήταν ανήμερα του Αγίου Ραφαήλ, με τον οποίο εγώ ήμουνα και συνδεδεμένη πνευματικά, όπως σου είχα πει. Οπότε έτσι θεώρησα ότι εκείνη τη μέρα προστατεύτηκα από τον Άγιο. Νιώσα πάρα πολύ τυχερή που βγήκα λόβητη από όλο αυτό, με κάποια εγκάβματα και κάποια σημάδια, και το μωρό μου ήταν μια χαρά και δεν έπαθε τίποτα και δεν κινδύνευσε η εγκυμοσύνη μου και η υγεία του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πήρε και το δεύτερο όνομα του Ραφαήλ ο Φίλιππος, και το όνομα του είναι Φίλιππος Ραφαήλ. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Έχω ξεχάσει να πω κάτι για την ιστορία. Πιστεύετε? Εύη? Έτσι την ξέρω κι εγώ. Αυτή ήταν η πιο τρομακτική ιστορία της ζωής μου. Είναι η πιο τρομακτική ιστορία της ζωής μου. Δεν έχω τρομάξει περισσότερο ποτέ. Αλλά τελικά είδες από όλα αυτά, ό,τι και να μας συμβεί, όσο σοβαρό, πολύ σοβαρό κι αν είναι, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, βρίσκεις τη δύναμη, ξαναπατάς τα πόδια σου, επανέρχεσαι δυνατός, σε κάνει ακόμα πιο δυνατό. Μετά ήμουνα και λίγο πιο προσεκτική, σαν έγκυος, το λες. Δεν ξαναμαγείρεψα φασολάκια ποτέ. I knew it! Και ούτε πρόκειται, μόνο η μανούλα μου. Τη Μερόπη την ώρα που. Δεν μιλάω με τη Μερόπη την ώρα που μαγειρεύω. Ναι, πολύ βασικό. Εγώ αισθάνομαι ότι εκείνη τη μέρα που πραγματικά ήταν πολύ επικίνδυνη μέρα για μένα. Καταρχήν, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος στην πολυκατοικία, θα είχε καεί όλο το σπίτι της μαμάς μου. Εγώ δεν ξέρω πώς τι θα είχα καταφέρει να κάνω, πώς θα είχα καταφέρει να σωθώ. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή μέσα σε όλο αυτό που μου συνέβη και ότι υπήρχε έτσι ένα χεράκι από εκεί πάνω που με βοήθησε. Και γι' αυτό είμαι και έτσι συνδεδεμένη πολύ πνευματικά. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Τώρα τι να πω, ελπίζω να σας άρεσε. Φαντάζομαι δεν σας πολύ άρεσε, αλλά όλα με στη ζωή είναι. Και τα καλά και τα κακά και τα στραβά και τα ανάποδα. Το θέμα είναι να είμαστε δυνατοί και να στεκόμαστε στα πόδια μας και να τα προσπερνάμε έτσι με δύναμη και με σθένος ψυχικό. Μετά ήρθε στη ζωή μου και η Ερεσός μέσα από την Εύη, γιατί γνώρισα την Εύη στο σχολείο, στο προηγούμενο σχολείο που πήγαινε ο Φίλιππος, γιατί τώρα αλλάξαμε. Εκείνη έχει 3 αγόρια, εγώ έχω 2 αγόρια, οπότε σαν αγορομάνες έτσι συνδεθήκαμε ιδιαίτερα. Τα παιδιά μας κάνουν πάρα πολύ παρέα και μου λέει πριν 3 χρόνια: έχω ένα σπίτι στη Λέσβο, στην Ερεσό, θες να έρθεις? Και λέω πάρα πολύ. Και ήρθα και το ερωτεύτηκα το χωριό. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη που έχω δει στη ζωή μου, πραγματικά, και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει αυτή τη μαγική παραλία που βλέπεις μαγαζάκια, μαγαζάκια, μαγαζάκια στη σειρά, και είναι όλο αυτό το λίγο μεξικάνικο που βλέπεις άπειρα χρώματα και σου δημιουργεί μεγάλη εφορία και χαρά. Και εύχομαι πραγματικά να καταφέρετε να έρθετε. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Δεν έρχεται εδώ καραβάκι. Πρέπει να πας στη Μυτιλίνη, μετά είναι περίπου 1,5 ώρα ο δικός. Ναι, βεβαίως, μέσω του μεγαλοκάναλου να παρακαλέσουμε, γιατί έχει ένα μικρό λιμανάκι εδώ, να έρχονται και εδώ τα καραβάκια, ρε παιδιά, να μπορούμε να ερχόμαστε πιο εύκολα. Γιατί είναι τεράστιο το ταξίδι για να έρθουμε εδώ και δεν μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα. Αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το χωριό. Αυτά για αυτή τη βδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Παρεπιπτόντως και στις φιλανάδες μου το κανάλι, βεβαίως. Evie's Stories. Evie's. Κάνε μια εμφάνιση. Κάνε μια εμφάνιση. Νάτι. Ωραία, σκουλαρί. Και δείξτε. Και στο Instagram να την ακολουθήσετε, γιατί πάρα πολύ ωραίο account. Να τα λέμε αυτά. Μαμά το account.
και θα τα πούμε τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο θα ξαναπούμε. Όχι εμείς, με την Ερεσό θα τα πούμε. Εμείς όχι, αγάπη. Έχεις καμία ελπίδα. Πολλά φιλάκια και τα λέμε ξανά αύριο το πρωί στις 10 παρά 4 στο Open Beyond και στο Έλα Χαμογέλα. Σας αγαπώ πολύ ακριβώς όπως είστε.